Με το χρόνο να μετράει ήδη αντίστροφα για την επόμενη αποστολή στο Γουργούθακα το καλοκαίρι του 2023, οι εικόνες από την πρόσφατη εξερεύνηση στο βαθύτερο σπηλαιοβάραθρο της Ελλάδας κοντά στο Μελιδόνι από Κορώνου κόβουν την ανάσα. Σαράντα άτομα από όλους τους σπηλαιολογικούς συλλόγους της χώρας πήραν μέρος στην εξερευνητική αποστολή, με στόχο εκτός από την εξερεύνηση να γίνει και χαρτογραφική αποτύπωση του σπηλαίου με σύγχρονα μέσα και να συνοδευτεί από γεωλογική και βιολογική μελέτη. Για πρώτη φορά κατέβηκαν στον πάτο του σπηλαίου πολλοίς κόσμος, 10 Έλληνες σπηλαιοξερευνητές από διάφορους συλλόγους. Οι δύο από αυτούς ήταν Ελληνίδες, ήταν δύο γυναίκες φιλοξερευνήτριες που για πρώτη φορά πάτωσαν στο βαθύτερο σημείο του σπηλαίου, στα 1208 μέτρα. Αν ένα ντρόουν απεικονίσει από ψηλά την τοποθεσία όπου βρίσκεται το σπηλαιοβάραθρο του Γουργούθακα, το μόνο που φαίνεται είναι μια τρύπα σε μια βραχώδη πλαγιά. Σε υψόμετρο 1500 μέτρων περίπου διανοίγεται μια μικρή τρύπα που ίσα ίσα χωράει ένας άνθρωπος για να προσεγγίσει το Γουργούθακα. Από εκεί, καθώς κατεβαίνει στα πρώτα 220 μέτρα, ανοίγουν οι θάλαμοι. Μετά φτάνει σε έναν μέανδρο που είναι ένα στενό οριζόντιο κομμάτι που έχει καταβάσεις, αλλά είναι στενό, είναι ένα μικρό φαραγκάκι, ένα στενό φαραγκάκι όπου διανοίγεται μέχρι τα 300 μέτρα περίπου. Από εκεί μέχρι και τα 700 μέτρα υπάρχουν μεγάλοι θάλαμοι με κατακόρυφα περάσματα. Στο σημείο αυτό διανυχτέρευαν 6 από τους εξερευνητές. Η ομάδα για την ασφαλειά της είχε τοποθετήσει τηλεφωνική γραμμή μέχρι τα 700 μέτρα από που υπήρχε επικοινωνία με την είσοδο του σπηλαίου. Ήταν κάτι το μοναδικό γιατί από άποψη ασφάλειας, γιατί βοήθησε πολύ στο να έχουμε live επικοινωνία με το τι γίνεται στα 700 μέτρα. Γιατί σκεφτείτε ότι για να ανέβει κάποιος πυλεξερευνητής από τα 700 και πάνω θέλει περίπου 7 ώρες. Οπότε θα ήταν κρίμα μετά από 7 ώρες να μαθαίναμε εμείς το τι έγινε, το τι γινόταν μέσα σε αυτά εδώ πέρα τα βάθη. Το σπήλαιο ανακαλύφθηκε το 1990 από Γάλλους εξερευνητές της ομάδας Καταμαράν. Η τελευταία εξερεύνηση του Γουργούθακα ήταν πριν από 21 ολόκληρα χρόνια. Οι δύο σπηλεξερευνητές οι οποίοι συμμετείχαν στην αποστολή πριν 21 χρόνια και είχαν πατώσει τότε, ξαναπάτουσαν και τώρα, 21 χρόνια μετά, και μάλιστα στον πάτο του σπηλαίου έβγαλαν την ίδια φωτογραφία που είχαν βγάλει και τότε. Αρχικά, όταν ανακαλύφθηκε η δεκαετία του 80, ήταν μια σχισμή που δεν έμπαινε άνθρωπος. Έγινε διάνοιξη, διανύχθηκαν τα πρώτα μέτρα και σιγά σιγά είδαν οι σπηλαιολόγοι ότι πρόκειται για μια μεγάλη βαραθρώδη μορφή. Αυτή τη φορά η ομάδα των επιστημόνων εντόπισε μικροπανίδα στον πάτο του σπηλαίου, κατέγραψε σεισμικά ρήγματα στο εσωτερικό του, ενώ ο επόμενος στόχος είναι η καταγραφή του νερού στο υπόγειο σύστημά του. Τα σπήλαια δημιουργούνται από το νερό και αυτό που θέλουμε να δούμε είναι τις διόδους του νερού, από πού μπαίνει το νερό, από πού έρχεται, πού συνεχίζει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές, έχουμε κάποιες αναφορές ότι το νερό αυτό από το σπήλαιο του Γουργούθακα βγαίνει στο στήλο, στις πηγές του στήλου, από τις οποίες τροφοδοτείται η πόλη των Χανίων. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι γίνεται. Η αποστολή στον Γουργούθακα όμως δεν τελείωσε. Το 2023 τον Αύγουστο θα είμαστε ξανά εδώ, γιατί τώρα βουτήξαμε στο σιφόνι, δηλαδή σε μια συγκέντρωση νερού στα 730, είδαμε ότι συνεχίζει, θα γίνει βουτιά και στα 730, αλλά και στα 1200 που είναι ένα μεγάλο σιφόνι και ίσως το μεγαλώσουμε το βάθος, γίνει ακόμη βαθύτερο το βαθύτερο σπήλαιο στην Ελλάδα.